Πάμε να ακούσουμε την ψυχολόγο, την κυρία Άννα Κανδαράκη, να τα λέει. Είχα μιλήσει για παθολογία σε όλη την οικογένεια. Διότι η οικογένεια είναι αλυσίδα και δεν μπορεί να νοσεί μόνο ένας κρίκος. Όχι, πέρναν δύσκολα, πέθαιναν κάθε μέρα. Και δυστυχώς, και αυτό το ζητούμενο είναι, πώς μέσα από αυτές τις τραγωδίες θα μπορούν νέοι γονείς να τολμήσουν και να ζητήσουν βοήθεια όταν βλέπουν πως πλέον έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσα από τη βία. Όχι, πέρναν δύσκολα, πέθαιναν κάθε μέρα. Και δυστυχώς, και αυτό το ζητούμενο είναι, πώς μέσα από αυτές τις τραγωδίες θα μπορούν νέοι γονείς να τολμήσουν και να ζητήσουν βοήθεια όταν βλέπουν πως πλέον έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσα από τη βία. Εδώ η αδερφή της όμως, συγγνώμη κύριε Κανδρακή, ναι, εμφανίζεται πιο ρεαλίστρια, με πιο συμβουλευτικό ρόλο προς την Ρούλα. Προσπαθεί να τους συνετίσει δηλαδή και τους δύο, ότι κοιτάξτε το παιδί σας. Σωστά, αλλά ξέρετε κάτι, από την άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό που είπα στην αρχή, συγχωνευτικές σχέσεις. Δεν ξέρουμε ποια είναι η μάνα και ποια είναι η θεία. Ναι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η γιαγιά και ποια είναι η μαμά. Υπάρχει μια συγχώνευση που δεν ξέρουμε πού ξεκινάει ο ένας ρόλος και πού αρχίζει ο άλλος. Και αυτό καταλαβαίνετε από τον μπλέξιμο ρόλων, μπερδεύει πάρα πολύ τα παιδιά. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι θα υπάρχει εξέλιξη. Έτσι. Και ιδιαίτερα τώρα που έχουν μπει και οι τεχνικοί σύμβουλοι στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Έτσι, οι τεχνικοί σύμβουλοι της Ρούλας Πισπυρίγκου που εξακολουθεί να βρίσκεται προφυλακισμένη.